Αν δεν ήταν το triple-double του Μπέρι, θα μιλούσαμε για το παρολίγο triple-double το δικό σου. Στέφανε, κάνεις γενικά μια εξαιρετική σεζόν φέτος. Πόσο αισιοδόξος είσαι ότι στο τέλος θα μπορείς να πανηγυρίσεις και τίτλο με τον ΑΠΟΕΛ? Είμαι πολύ αισιοδόξος. Αυτό ήταν το στόχος από την αρχή της χρονιάς. Όπως όλοι ξέρετε, ήταν μια δύσκολη χρονιά για μας. Πολλοί τραυματισμοί, αλλαγή παιχτών. Τώρα αρχίσαμε να βρίσκουμε το ρυθμό μας. Νιώθουμε και εμείς πιο πολύ αυτοεπίθεση. Έχουμε μάθει ο ένας τον άλλο στο γήπεδο, που είναι πολύ σημαντικό. Και από εδώ και πέρα ο δρόμος είναι δύσκολος. Ουσιαστικά θα αγωνιστούμε αντίον Κεραυνού και ΑΕΚ μόνο από εδώ και να πάει. Δεν έχουμε νικήσει ακόμα αυτούς τους δύο αντιπάλους. Είναι στο χέρι μας να το κάνουμε. Με τον Κεραυνό πρέπει να νικήσετε εδώ στο Λευκόθεο τελευταία αγωνιστική για να μπείτε στα play-off. Αν το κάνετε, θα μπείτε στα play-off με νίκη στον Κεραυνό. Ενώ πιθανόν να παίξει τον Κεραυνό αν κερδίσει νέθα στα ημιτελικά. Για να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Πες μας λίγο όμως μια τελευταία ερώτηση για τη δική σου την παρουσία φέτος. Ήρθες από τον Απόλλωνα και αμέσως ανέλαβες ηγέτης του ΑΠΟΕΛ. Πώς νιώθεις το παρκέ και πόσο σημαντικό θεωρείς ότι είναι η δική σου συνεισφορά στην πορεία του ΑΠΟΕΛ φέτος? Κάθε παίχτη συνεισφορά του είναι σημαντική. Τα παιδιά, ο προπονητής, η διοίκηση επέλεξαν αυτό το ρόλο για μένα. Ήμουν έτοιμος να τον πάρω. Δίνω τον καλύτερο μου αυτό σε κάθε παιχνίδι για να κερδίσει η ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Όποτε χρειαστεί, θέλω να είμαι εκεί να δίνω το καλύτερο μου αυτό. Από εδώ και πέρα, πρέπει όλοι να δώσουν το καλύτερο σε αυτό στα επόμενα παιχνίδια για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Στέφανε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Στέφανος Ηλιάδης, ο καλαθοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ.